Θα πάμε στη Μάλτα. Θα πάμε στη Μάλτα, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μάλτας, τον Αρχιμανδρίτη Ναθαναήλ Φελεσάκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη, να ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση να έχουμε, πατέρα Ναθαναήλ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Μόνο να κάνω μια διευκρίνηση, πλέον δεν είμαι αρχιερατικός επίτροπος, διότι η Μάλτα απεσπάστηκε από την Ιταλία και έγινε εξαρχία. Ναι. Έχουμε έξαρχο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κρίνης, τον κύριο Κύριλο. Άρα δηλαδή πλέον η Μάλτα ανήκει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μάλιστα. Έτσι αυτή τη διευκρίνηση που έπρεπε να κάνουμε. Πώς βιώνουν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι την εβδομάδα των παθών στη Μάλτα? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είχαμε βέβαια ένα γενικό lockdown. Οι καθολικοί δηλαδή δεν έκαναν δυστυχώς Πάσχα. Εμείς ευτυχώς μετά τις 18 Απριλίου άνοιξαν οι εκκλησίες στην προηγούμενη κατάσταση, με τα προηγούμενα περιοριστικά μέτρα που είχαμε. Στην ουσία, εκτός από τη μάσκα, τη θερμομέτρηση, το αντισηπτικό, είναι ένας άνθρωπος ανά 4 τετραγωνικά. Δηλαδή, περίπου στη δική μας εκκλησία μπαίνουν γύρω στους 60. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι, αν και εργάζονται εδώ, λείπουν στην Ελλάδα διότι εργάζονται από το σπίτι. Αλλά είμαστε αρκετοί πλέον, οπότε είμαστε πάνω από 2.500. Οπότε ο ναός είναι γεμάτος καθημερινά σε όλες τις ακολουθίες. Μάλιστα, ένας κληρικός ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, πόσο εύκολα προσαρμόζεται κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με φόντο βέβαια την πανδημία? Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιες διαφορές. Απλώς εδώ είναι λίγο πιο τυπικά τα μέτρα, δηλαδή οι πιστοί έρχονται με κράτηση θέσεως, γράφουμε τα ονόματά τους, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε επί δεκαμενθήμερο τη λίστα αυτών που εκκλησιάστηκαν. Αυτό είναι το μόνο επιπλέον μέτρο που θα μπορούσα να πω, τίποτα άλλο περισσότερο. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο, δηλαδή, εκτός από τα μέτρα της πανδημίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Μάλιστα. Οι ώρες των ακολουθιών στη Μάλτα, απογευματινές? Οι ώρες των ακολουθιών είναι κανονικά 6.30 με 7 η ώρα, δηλαδή μια περίπου 7.30 με 8 ώρα Ελλάδος. Ναι. Ανάσταση θα κάνουμε 2 φορές, ώστε να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι πιστοί. Δηλαδή μια στις 8.30 και μια στις 10.30 το βράδυ. Οπότε έτσι νομίζουμε θα μπορέσουμε να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ας πούμε, την ανάγκη. Θα μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι πιστοί. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση και να σας ευχαριστήσω πολύ, πατέρα Ναθαναήλ. Καλή Ανάσταση σε όλους, υγεία, ευλογία και κάθε καλό παρά το Αναστάντος Χριστού σε όλους σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.